σας, τα οποία μηνύματά σας δεν είναι ότι είμαστε μίζεροι πάνω σε αυτό το θέμα των κλιματιστικών, αλλά είναι μια ανάγκη η οποία επιτέλους πρέπει να γίνει από κάποιον ο οποίος θα έχει την πολιτική βούληση πραγματικότητα. Βαρεθήκαμε, λέει, να τους ακούμε πλέον. Βαρεθήκαμε πραγματικά. Και εμείς βαρεθήκαμε μαζί σας, να σας πω την αλήθεια, κυρία Αθηνά μου. Γεια σας, κύριε Άντρη μου. Βλέπω και το δικό σας το μήνυμα. Και το χειμώνα, λέει, έχουμε το αντίθετο, η κυρία Άντρη. Δεν έχετε και άδικο. Λοιπόν, κυρία Μαλούπο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά. Εσύ. Λοιπόν, καλά. Δεν είμαστε μίζεροι επειδή ζητάμε καλές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι λίγο πρακτικό το θέμα. Ναι, είναι το πρακτικό. Θέμα υγείας. Ακριβώς. Άρα τι είναι η μιζέρια? Αρχήν να πούμε ότι δεν γεννιόμαστε μίζεροι. Ούτε αρνητικοί. Ναι, γινόμαστε. Ούτε κακοδιάθετοι γεννιόμαστε. Ναι. Γεννιόμαστε μια χαρά. Δεν έχει κάποιον, ας πούμε, που να γεννιέται με τα νεύρα. Αποκλείεται. Α, εντάξει. Αποκλείεται. Επηρεάζεται όμως από το περιβάλλον του. Ωραία, δηλαδή αν έχει μια μίζερη μαμά, πατέρα, περιβάλλον κτλ. Επηρεάζεται. Και μετά έχει επιλογή ο κύριος, η κυρία, το νεαρό παιδάκι μεγαλώνοντας. Αν κάποια φάση της ηλικίας σου δεν του αρέσει πλέον να είναι κακόκεφος, μίζερος, αρνητικός, τότε έχει επιλογή να αλλάξει και να βοηθήσει τον εαυτό του. Που αν δεν μπορεί μόνος του, σίγουρα θα μπορεί να πιάσει κάποιον ειδικό, να τον βοηθήσει για να αλλάξει από τη μιζέρια σε μια πιο ήρεμη και ψυχική ηρεμία πιο πολύ. Πώς μπορείς... Τι κοστίζει, ναι, η μιζέρια. Ακριβώς. Πώς μπορείς όμως να τραβήξεις τα λουριά της μιζέριας? Γιατί φαντάζομαι ότι για να μπήκε σε αυτό τον λάκκο, θα τον πω εγώ, πολύ δύσκολα είναι να πατήσεις τον πάτο και να βγεις πιο πάνω. Ναι. Είναι τρόπος, μπορεί να γίνει και τρόπος ζωής η μιζέρια. Ναι, 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 ναι. Γίνεται, δηλαδή ένας μίζερος άνθρωπος θα ξυπνήσει από το πρωί και θα του φταίει το ότι πρέπει να πάει δουλειά, ότι πρέπει να θα έχει κίνηση στον δρόμο, ότι είναι ζέστη, ότι είναι κρύο, ότι ουφ, θα πάω στο γραφείο με τους αρνητικούς συναδέλφους. Συνήθως βλέπει όλους τους άλλους αρνητικούς και όχι τον εαυτόν του. Ή θα κάτι που θα του συμβεί, θα το μεγαλοποιήσει, θα το κάνει τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αμάν. Είναι τσαλακωμένο το πουκάμισό μου και τώρα πώς θα εμφανιστώ στην εκπομπή και αμάν, δηλαδή τεράστια θέματα, πάρα πολλά, δηλαδή είναι, τα βλέπουν όλα αρνητικά. Όλα αρνητικά. Άρα αν θέλουν πραγματικά να αλλάξουν, θα πρέπει να, εγώ πάντα εισηγούμαι, δες την ποιότητα ζωής που έχεις. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή τι είναι, δεν είναι και ότι τα άτομα αυτά είναι ξεπίριδες. Επισκοπού που είναι αρνητικοί. Έτσι έχουν μάθει και κυβερνούνται από τα συναισθήματά τους και από τον τρόπο τον οποίο άρα σκέφτονται. Άρα δεν είναι επειδή θέλουν σημασία, ας πούμε. Υποσυνείδητα μπορεί. Να. Υποσυνείδητα μπορεί. Δηλαδή, αν εγώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι μάθαμε να επικοινωνούμε λέγοντας τον άλλον τα αρνητικά. Ουφ, είμαι κουρασμένη και με άφησε όλη μέρα με τα παιδιά και δεν μπορώ και δεν αντέχω και έχω πολύ και τρέχω. Όλα αυτά, ή έχω καθαρίσει το σπίτι μου, το έχετε λερώσει. Αυτό είναι... το λέω, αλλά δεν είμαι μίζερη, είναι η πραγματικότητα. Ναι, είναι η πραγματικότητα, όμως το θέμα, πολύ σωστό τοποθέτηση, υπάρχουν πάρα πολλά ρεαλιστικά θέματα και αντικειμενικά, όμως ο τρόπος προσέγγισης και ο τρόπος που τα εκφράζουμε είναι που φέρνουν την αρνητικότητα στο σπίτι, την αρνητική ενέργεια, όπως λέμε. Δηλαδή, αν επικοινωνήσουμε σωστά, παιδιά, βοηθήστε με. Τρώμε όλοι μαζί καθαρίζουμε. Ή αγάπη μου, έλα, ανάλαβε λίγο τα παιδιά για να φτιάξω το φαγητό. Είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας. Παρακαλώ το σύζυγο να κλείσει την τηλεόραση. Ναι, ναι. Γιατί θα παίρνει μαθήματα τώρα. Ναι. Ναι. Οπότε υπάρχει και τρόπος που εκφραζόμαστε. Ένας μίζερος άνθρωπος, ο οποίος όμως αποφάσισε ή κάποιος άλλος του είπε ότι ξέρεις τι, πρέπει να πας να το λύσεις. Θα είναι δεχτικός να ακούσει εισηγήσεις για να το αλλάξει? Εάν το δει από τη μορφή επίκρισης, διότι οι μίζεροι άνθρωποι είναι και επικριτικοί και ένας επικριτικός άνθρωπος δεν δέχεται, διότι νομίζει ότι είναι και σωστός, αφού κρίνει τους άλλους. Εάν το πάρει από την πλευρά του «μου κάνει παρατήρηση, με κρίνει», τότε θα μπει στην αντεπίθεση. Εάν όμως η αρνητικότητα του, η μιζέρια του τον βάλει σε πολύ βαθύ, πιάσει πάτο, γιατί τι γίνεται, είμαστε φυγόπονα όντα. Αν
η μιζέρια μου με οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία μου δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή. Μένω χωρίς φίλους γιατί κανένας δεν με αντέχει. Αποφεύγω, μουρμουρώ συνέχεια για το πόσο χάγια ήταν η ζωή μου μέχρι στιγμής. Και... Μα καταλάβεις, τοξικός το τέλος της ημέρας. Ναι, βέβαια, τοξικός και είναι αυτό που λέμε η αρνητική ενέργεια. Όχι, δεν το θέλουμε. Τότε αν αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει ο ίδιος τον εαυτό του και την κατάσταση και βρεθεί κάποιος άνθρωπος και του πει ή ακούσει ή διαβάσει κάτι που του λέει ότι ξέρεις υπάρχει λύση σε αυτό, τότε πιθανόν από μόνος του να το θελήσει. Μάλιστα. Αν όμως είναι της άποψης ότι έτσι είναι η ζωή, διότι πιο πολλοί κόσμος δυστυχώς πιστεύει ότι έτσι είναι. Ότι δεν μπορώ. Υπάρχει μια γενίκευση. Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, γενικεύουμε. Ναι. Δηλαδή, γενικεύω ότι όλοι οι μίζεροι στο γραφείο δεν τους αντέχω. Δεν λέω ότι. Μα εγώ τι φέρνω στο τραπέζι σε αυτήν τη δουλειά. Ή τι φέρνω στο τραπέζι της οικογένειας. Ή βγαίνουν έξω με τους φίλους μου. Τι γίνεται. Τηλεφωνώ της Κατερίνας να της πω τι κάνεις, Κατερίνα. Ξέρεις ο τάδε. Δηλαδή, ελκύεται ο άνθρωπος, ο μίζερος, από το να μεταφέρει τα κακά νέα, τα άσχημα νέα. Τα καλά δεν τα θέλουμε. Τα καλά δεν τα θέλουμε, όχι. Να ρωτήσω, μέσα σε αυτή την λύση τέλος πάντων που υπάρχει, προσπαθείτε να τονώσετε πρώτα απ' όλα την αυτοπεποίθηση, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα. Ναι. Ουσιαστικός λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση και τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Ναι, άρα ναι. Εγώ αν έχω μειωμένη εικόνα του εαυτού μου και πιστεύω ότι δεν έχω καμία δύναμη πάνω σε αυτό, τότε έτσι ζω. Αν όμως... Έχω ένα μήνυμα. Οι άντρες λέει, μας λένε μίζερες και ότι μουρμουράμε, αλλά αφού θέλουν πάνω από δύο φορές να τους λέμε κάτι για να το κάνουν, γι' αυτό μιλούμε παραπάνω. Καλημέρα. Ναι, ισχύει γιατί είναι είναι επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία, δηλαδή αν πρέπει να νιώθω ότι του λέω συνέχεια, αν δίνω διαταγές ή ο τρόπος που εκφράζομαι, ξέρω θα θυμώσει μαζί μου. Όχι, δίνουμε ευκαιρία. Εγώ δίνω μέχρι τις τρεις φορές. Στην τέταρτη εν πάει άλλο. Για τα παιδιά, για παράδειγμα, δίνω τρεις φορές. Ναι, ο τρόπος που το λες όμως, θα το δούμε κάποια στιγμή. Είναι μια χαρά ο τρόπος. Είναι με το αγάπη μου και το χαρώ σε την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη μπορεί. Την τρίτη είναι λίγο πιο. Ωραία. Συγγνώμη. Στον άντρα μου μιλάω γλυκά. Όχι, στην δεύτερη, τρίτη φορά είναι τζιζίνο σαν μάθημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία. Μετά αρπάζω. Να ρωτήσω κάτι. Την ώρα που λες. Να κάνουμε έτσι λίγο challenge τώρα. Την ώρα που λες κάτι στον άντρα σου, στα παιδιά, του λες αυτό που θέλεις. Ναι. Να είναι προς το αποτέλεσμα που θέλεις. Δεν είμαι από τις γυναίκες που άλλα λένε και άλλα εννοούν. Εγώ θέλω να σου πω, αγάπη, μπορείς να πάρεις παρακαλώ το πιάτο σου στη βρύση του παιδιού. Okay. Ναι. Αγάπη, σε παρακαλώ, πάρ' το πιάτο σου στη βρύση. Άμα μπει καλά, αλλά δεν το κάνει, πάμε στην τρίτη φορά. Είπα σου, πάρε το πιάτο σου στη βρύση, σε παρακαλώ. Αλλάζει ο τόνος. Ναι. Ναι. Στην τέταρτη φορά, πιάσε το πιάτο πάνω στη πολύ πιο έντονα, σίγουρα θα το κάνω, τηλεθεατές μου. Αλλά, ναι, είναι η τέταρτη φορά όμως. Ήδη έγινε ένα σκελέτ, δηλαδή. Ήδη βγήκε στην είσοδο, να άνοιξαμε το κλειδί μου. Ναι. Αυτό είναι επειδή θέλει λίγο να συνειδητοποιήσει ότι εν μέσα στο μοίρασμα, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει λίγο σαν χρειάζομαι τη βοήθεια σου, ο καθένας να βοηθούμε όλοι από ένα κομμάτι και να μοιράσετε λίγο τις δουλειές στο σπίτι. Mm-hmm. Ίσως να βοηθήσει ναι. την επικοινωνία. Μου λένε και άλλα. Μου λένε, ναι, ευτυχώς ο σύζυγος βοηθά πάρα πολλά. Δεν είχα και το σύζυγο, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα. Μου λένε και άλλα θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Τώρα μπήκαμε λίγο στις εμμονές. Αλλά θα το δούμε σε κάποια άλλη φάση το θέμα των εμμονών. Των εμμονών είναι εντελώς διαφορετικό. Άρα η μιζέρια διορθώνεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Τονώνοντας θέλει... την αυτοπεποίθηση, θέλει δουλειά, φαντάζομαι. Θέλει βοήθεια στον τρόπο σκέψης κάποιος άνθρωπος. Ναι. Θέλει βοήθεια να μάθει να εκφράζεται. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα διορθώνουμε τον τρόπο που σκέφτεται. Ναι. Πρέπει πρώτα να βρούμε όμως και την αιτία που τον κάνει αρνητικό. Γιατί δεν μπορεί να ξύπνησε ένα αρνητικό. Υπήρχε μία μητέρα, ένας πατέρας, μία γιαγιά, ένα σχολείο το οποίο του έφαγε τόσο πολύ επίκριση και αρνητικότητα. Στη φάση που πήγε ένας γονιός, συγκρίνει. Εντάξει, πήρε 93, μα ο γείτονας πήρε 100. Εσύ το μωρό αισθάνεται, δεν είμαι αρκετά καλός. Ναι. Οπότε είναι μία η μαμά στην προσπάθεια να τον
κάνει να γίνει καλύτερος, είναι μέσα από την επίκριση. Ναι. Άρα η επίκριση είναι μια αρνητική κατάσταση από μόνη της. Αλλά μαθαίνει, όπως μαθαίνουμε, μπορούμε και να ξεμάθουμε. Πολύ αυτό καλό. Είναι πολύ καλό. Το πολύ χρήσιμο που πρέπει να ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο θέμα. Στέλνετε αρκετά πράγματα. Να είστε καλά, κυρία Μαλούπα, καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από το θέμα των, όχι των αιμονών, αλλά της μιζέριας, θα πάμε σε κάποιες συμβουλές πάρα πολύ χρήσιμες. Τώρα ειδικότερα που αλλάζει ο καιρός, γιατί είπαμε μπορεί να μην έχουμε κλιματιστικά, αλλά όταν θα φύγουμε από το σπίτι μας να πάμε διακοπές, ειδικότερα για τα πολύ μικρότερα τα παιδάκια μας, θα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνεται για να μην έχουμε μιζέρια και γκρίνια από τα παιδάκια μας ό,τι αφορά τον ύπνο.